Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση. Ο Δήμος Χίου και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού με την πρωτοβουλία του Δημάρχου Χίου, του κ. Σταμάτη Καρμάτζη, συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους ανθρώπους μας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δοκιμάζεται, περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Εύβοια, Ηλία, Μεσσηνία και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη αυτή τη στιγμή. Συγκεντρώνουμε συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας που διατηρούνται εκτός ψυγείου, φάρμακα όπως ντεπών παιδικό, σιρόπια ποστάν, αλυφές για εγκάφματα, φουσιντίν, τεχνικά δάκρυα και φυσικούς ορούς, βενζολούχος και αντισυνικές γάζες, είδης προσωπικής υγιεινής όπως οδοτόκρεμες, μορομάντιλα, σαπούνια και είδη ρουχισμού. Εδώ να ενημερώσω ότι έχουμε κάποιο αποθηκευτικό υλικό από αυτά που έχουμε στις δομές της διεύθυνσής μας από το κοινωνικό πανταπολείο και από το κοινωνικό φαρμακείο. Τα σημεία συγκέντρωσης θα είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη που συστεγάζεται προσωρινά η Διεύθυνση Πρόνοιας, στο κοινωνικό φαρμακείο που είναι στην πλατεία Ιερών Προσκόπων Μικρασίας και είναι στο τηλέφωνο 2271351751, στο κοινωνικό παντοπολείο που είναι στο περιφερειακό, στο Καστρομινά και το τηλέφωνο είναι στο 2271351753 και στο τηλέφωνο της διεύθυνσης που είναι στο 2271350060. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κατά τις ώρες 7 με 3 έως τις 13 Αυγούστου 2021, ενώ θα ακολουθήσει και ενημέρωση για τυχόν παράτασης της δράσης. Η διαμονή γίνεται σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές των Δήμων που έχουν εξαπλαγεί. Δηλαδή, ό,τι μαζευτεί θα γίνει μέσω των κοινωνικών φαρμακείων και παντοπολίων για να γίνει και η άμεση παράδοση, ώστε και εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά πού μπορούν να παραδοθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχουμε την άμεση συνεργασία είτε είναι στο κοινωνικό φαρμακείο είτε στο κοινωνικό παντοπολείο. Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας, όπως έχει και ξαναγίνει και πάντα και τους ευχαριστούμε, τους φορείς να προσφέρουν και να σταθούν ακόμα άλλη μια φορά επράκτως στο πλευρό των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.